40 βαθμοί, λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία. Πάρε το μοτέρ και τράβα παραλία. Και πάνε παραλία. Γεια χαρά σε όλους. Αντωνάρα μου. Παιδιά, εδώ, εμείς εδώ με 40 βαθμούς και... Τι μπλουζάρα είναι αυτή που φέρνει σήμερα. Μέτως. Έβαλα την κατάλληλη μπλούζα για να παρουσιάσουμε το κατάλληλο εργαλείο. Ορίστε. Triumph Tiger 1200 Explorer. Ραλί. Ραλί Explorer. Έτσι, ναι, ναι. Να τα λέμε όλα. Για να τα ξεχωρίζουμε έτσι εύκολα, είναι αυτό με τις ακτινωτές ζάντες, ενώ το άλλο είναι το GT με όχι τις ακτινωτές ζάντες. Εδώ είναι η κορυφαία έκδοση στο Tiger 1200. Λοιπόν, να πούμε και την τιμή του. Για πες. Ούτως ή άλλως πικάντικα. Ούτως ή άλλως η θερμοκρασία είναι μεγάλη, δεν μας πειράζει. Ρίχτηνα. Και η τιμή είναι λίγο τσιμπημένη. Πάμε στα 23.990 σε λευκό χρώμα. Αν θες το μαύρο αυτό το αλήτικο, είναι συν 200 ευρώ. Και αν γουστάρεις χακί ματ και έτσι. Το ταιριάζει εδώ να πούμε με τα χώματα και τα έτσι. Με το τερέν εδώ μέσα, το χακί ματ, πάμε συν 300 ευρώ. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι ένα μηχανάκι που αρμόζει σε αυτά τα μέτρα. Σε αυτά τα μέτρα. Εδώ πάει δεν πάει. Και σε ευχαριστώ πολύ που το έφερες. Είναι 2023 μοντέλο, φρεσκότατο, μόλις έστρωσε. Να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα την Triumph στην Καλλιρόης που μας το παραχωρήσαν να το παρουσιάσουμε, να το οδηγήσουμε και να το ευχαριστηθούμε. Και εμείς θα το και εσείς ό,τι μπορέσετε. Και εσείς όποτε θέλετε μπορείτε να περάσετε από την Triumph και να το ζητήσετε. Σχεδιαστικά δεν περνάει απαρατήρητο. Βλέπουμε πολλές γωνίες, ωραίες γραμμές. Όγκο. Όγκο. Ύψος. Δηλαδή... Ύψος. Είναι ψηλό μηχανάκι και ογκώδες, παιδιά. Κάποιους μπορεί να μην τους βολέψει αυτό, αλλά κάποιους, ναι, όπως είμαι εγώ που μου αρέσουν πάρα πολύ τα μεγάλα μηχανάκια, θα τους εντυπωσιάσει. Έτσι, για κάποιοι που έχουν μεγάλο ανάστημα για αυτά, θεωρώ ότι είναι το μηχανάκι τους. Θα κουμπώσουν τέλεια. Τα ελαστικά του είναι tubeless, χωρίς αμπρέλα, μπροστά πίσω. Βγάζει την ακτίνα όπως βλέπετε εδώ στα πλάγια και το πετυχαίνει αυτό. 21 έχουμε μπροστά, 18 πίσω. Ένα τάγκ θα έλεγα εγώ. Ένα τάγκ το οποίο βγαίνει σε 5 εκδόσεις, δεν το είπαμε αυτό. Με την πιο χαμηλή να ξεκινάει στα 20.990 ευρώ. Έχει έρθει πολύ διαβασμένο σήμερα. Λοιπόν, από τεχνολογία τι έχουμε, ρε Αντώνη, υλικά. Τεχνολογία έχει τα πάντα. Από φώτα LED μπροστά πίσω μέχρι Coring ABS, μυζόμενη ηλεκτρονική ανάρτηση. Όλα μέσα από το μενού. Traction control. Όλα. Οθόνες. Θερμενόμενα grip, θερμενόμενες σέλες μπροστά πίσω. Αυτόματους πιλότους. Οθονάρα 7 inch που θα τη δούμε λίγο αργότερα. Ραντάρια. Ραντάρ, πολύ σημαντικό. Για πώς είναι το ραντάρ. Και ένα από τα πολύ ωραία παιχνιδάκια που έχουν βάλει εδώ στο θηρίο και σε κάποια άλλα θηρία ή άλλες μάρκες είναι ότι σου έχουν βάλει ραντάρ και λιχνία ενημέρωσης για την νεκρή γωνία. Προειδοποίηση. Τσακ, είναι τα μάξι αριστερά, δεξιά και δεν το βλέπεις. Σου ανάβει εδώ πάνω στον καθρέφτη το φωτάκι. Το πορτοκαλί έτσι που μας δείχνει τι γίνεται. Ζελατίνα. Ρυθμιζόμενη πάρα πολύ εύκολα. Πάμε, ρίξε Παντελή. Πάμε. Άντο πάνω. Ανάλογα το ύψος, πολύ καλό κι αυτό. Να μην θες να μπεις σε βίδωμα ξεβίδωμα. Και να πούμε και κάτι άλλο πάνω στην τιμή. Στα 24.000 που λέμε, όμως Παντελή σου δίνει ένα ωραίο πακέτο. Ποιο είναι αυτό, σου δίνει κάγκελα που δεν θα βάλεις το χέρι να πας να τα πληρώσεις. Σου δίνει προστασία μουτέρ από κάτω, καρίνα δηλαδή. Χούφτες εδώ πάνω. Χούφτες καλά, εντάξει. Και μόνο τις βαλίτσες δεν σου δίνει. Ναι, δηλαδή στα 24.000 σου είσαι δίνει το πακέτο. Είσαι full extra. Ότι αυτή η έκδοση, η Rally Explorer, σου δίνει το μεγάλο ντεπόζιτο στα 30 λίτρα. Σωστός. Που μπορείς να ταξιδέψεις με ένα γέμισμα να πας. Λένε ότι με μια πολύ συμμαζεμένη οδήγηση μπορεί να φτάσεις και τα 600 χιλιόμετρα. Αλλά και τα 500 να φτάσεις. Εγώ υπολογίζω εκεί 5-20-5-40. Φεύγεις από Αθήνα, σκάς Θεσσαλονίκη. Χωρίς στάση. Χωρίς στάση. Να μιλήσουμε και λίγο αργότερα για κατανάλωση, συντήρηση και προβλήματα. Κάτι άλλο που μου άρεσε πολύ, πολύ άνετη σέλα, με ωραίο αφρόδες υλικό. Όλοι εσείς που γουστάρετε να κάνετε τη βόλτα σας ωραία, άνετη, ήσυχα, χωρίς πολλά ή σκληρό μηχανάκι κτλ. Αυτό το μηχανάκι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ smooth και ο κινητήρας του και η κύλησή του και ο τρόπος απόκρισης σε όλη την γκάμα. Άνεση. Ποιο είναι επιβάτης πίσω, καλά θα κάτσει. Θεσάρα. Θερμενόμενη σέλα μπροστά πίσω. Σωστά. Νάτος. Εντάξει, παιδιά, εγώ θα καβαλάω όσο μιλάμε, θα τα κάνω για αυτά. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Θέση οδήγησης. Έλα, αφού ανέβηκες, να θέσουμε και τη θέση οδήγησης. Θέση οδήγησης. Εντάξει, πολύ ανοιχτή γωνία στο γόνατο. Πολύ άνετος. Ψηλά το τιμόνι. Εμένα μου άρεσε, Παντελή, που έχει αρκετά ψηλά το τιμόνι. Και πρόσεξε τώρα και ο συνεπιβάτης. Ναι. Είμαι 1,90 τώρα. Άμα βρείτε καμιά γκόμα 1,90, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Συγχαρητήρια, μπράβο. Δεύτερον, θα την πάτε έναν το ταξίδι. Πάρα πολύ. Ναι. Έτσι. Και δεν περνάει και από εδώ καμία, να την βάλουμε πάνω. Τι να, εδώ κάτι τσακάλια, κάτι αλεπούδες πέρα.
Λοιπόν, φιλαράκι, θες να ανέβεις? Όχι. Να θέλω κατέβω να τα λέω. Όχι, κάτσε, θέλω να τα λέω από εδώ. Ωραία. Θες να κατέβεις? Πάμε. Ναι. Εδώ, πέρα, το... εδώ πέρα να πούμε, ακόμα και στα πατητήρια, ναι, έχει το σήμα της Triumph. Ναι. Οι Εγγλέζοι είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί στο design. Όπως θα δούμε το σήμα της Triumph και εδώ πάνω στο τεπόζιτο. Σκαλιστό. Και εδώ πίσω στην σέλα. Στο τελευταίο μοντέλο εδώ πέρα έχουν κάνει καλή δουλειά από εμφάνιση. Ναι. Προσεγμένη δουλειά. Θεωρώ ότι είναι πιο ωραία και από το προηγούμενο μοντέλο. Είναι. Έτσι, και όχι μόνο στην εμφάνιση, έχει σε όλα. Σε όλα είναι καλύτερο. Είναι ένα άλλο μηχανάκι είναι από το προηγούμενο μοντέλο. Και πιο ελαφρύ από το προηγούμενο μοντέλο. Και ο κινητήρας του δουλεύει διαφορετικά από το προηγούμενο μοντέλο. Γιατί εδώ μιλάμε για βάρος, έτσι. Γι' αυτό και είπα πιο ελαφρύ. Είμαστε στα 245 κιλά. Αυτή η έκδοση είναι 261. Α, ναι. 261, 240 είναι, ναι. 261, παιδιά, πιο βαριά έκδοση είναι αυτή. Είναι κιλά όσο και να το κάνεις. Τα οποία όταν είσαι στατικός. Δεν τα κάνεις καλά εύκολα. Εντάξει, στο δικό μου το ύψος, ναι, στο 76 δηλαδή, θέλει να είσαι λίγο προσεκτικός. Βέβαια, όταν τσουλείς το μηχανάκι, είναι τόσο καλά ζυγισμένο που δεν τα νιώθεις τα κιλά. Όντως έχει ένα πολύ καλό πλαίσιο, του κερδίζει την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, θα μπει στο ένα πέταλο, δεύτερο, τρίτη φορά, ακόμα πιο πολύ, τέταρτη. Λες κι άλλο, μπαίνει κι άλλο. Στη δοκιμή που το κάναμε εμείς, όντως το μηχανάκι παίρνει για ένα λεπτό. Το μάθαινες ακόμα καλύτερα, τόσο γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ενώ στα ελαφριά, ναι, μηχανάκια νιώθεις μεγαλύτερη άνεση να το ρίξεις το μηχανάκι, εδώ ήσουν με λίγο φόβο, αλλά μετά όσο το έρχνες, έλεγες όχι, πάει, ναι, το μηχανάκι. Δεν υπάρχει φόβος. Πάει μόνο του. Εγώ δεν είχα καθόλου φόβο σε αυτό. Και βέβαια δεν κάναμε υπερβολές σήμερα, λόγω ότι δεν έχουμε πλήρη εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλετε να κάνετε κάτι ακραίο, σίγουρα παιδιά πλήρη εξοπλισμό. Και μπότα. Και να φροντίσετε να είστε και σε ασφαλές περιβάλλον καλύτερα, αν, ναι, θέλετε να πάτε σε καμιά πίστα. Και απέναντι. Λοιπόν. Πάμε, φιλαράκι μου, στα μοτέρ. Τι μοτέρ έχουμε εδώ? Μοτεράκλα. Oh. Ναι, η οποία είναι? Είναι ένα τρικύλινδρο μοτέρ, όπως ήταν και το προηγούμενο, αλλά εδώ αλλάξανε τη σειρά ανάφλεξης. Όπως έχουμε τρεις κυλίνδρους και στο προηγούμενο από ανάφλεξη είχαμε 1-2-3, τώρα το κάνανε 1-3-2 και συμπεριφέρεται λίγο διαφορετικά και έτσι έχει κερδίσει χαμηλά ροπή σαν τα δικύλινδρα, από ό,τι λέει η μαμά εταιρεία. Και ψηλά όλα τα καλά του τρικύλινδρου. Κάνανε αυτό το συνδυασμό και έχει και καλύτερη οικονομία σε σχέση με το προηγούμενο. Ποδίδι να πούμε 150 άλογα και 13 κιλά ροπή. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα αισθάθηκα, η αλήθεια είναι τα 150. Μου έκανε την αίσθηση ότι είναι γύρω στα 130-125, βέβαια είναι πολύ βαρύ μηχανάκι. Το έχουν έτσι, ναι, και δουλεύει το μοτέρ. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί θα μπορούσε να σκοτώνει το μηχανάκι, αλλά σε αυτά τα κιλά σου λέει κάτσε, μην σκοτώσουμε κόσμο. Ναι. Εγώ από αυτό που είδα. Η δύναμη αποδίδεται από χαμηλά προς τα πάνω, σιγά σιγά. Δεν είναι ένα μηχανάκι που θα το ανοίξει τον γκάζι και θα τη τρομάξει, θα πει όχι, θα σηκωθεί σούζα. Ναι, δεν κάνει και προοδευτικά είναι... ανοίγει, μπράβο, και όσο, ναι, ανεβαίνει, τόσο περισσότερο σου δίνει. Μέχρι τα τέρματά του. Θα χορτάσει τον γκάζι. Δεν είναι αυτό που θα σας εντυπωσιάσει από χαμηλά. Αν θέλετε από χαμηλά γκάζι, εντάξει, δεν πάτε εδώ, θα πάτε κάπου αλλού. Ναι. Αλλά γκάζια, και αυτό τρελά, έχει τα γκάζια του. Τρελά, ναι. Προοδευτικά, ωραία, όμορφα, από χαμηλά μέχρι ψηλά. Και όσο ανεβαίνουμε, δίνει. Απλά λέμε, μην ακούσει κάποιος 150 άλογο και πει: ω, oh, wow, τι φτιάχνεις τα 150. Όχι, δεν το δες αυτό το πράγμα. Παρακάτω, φρένα. Πάμε. Φρένα, εγώ τα βρήκα εξαιρετικά. Φορά δεν κάνεις Brembo. Συμφωνώ. Με τρόμπα μαγκούρα. Οι εντουράδες την ξέρουν σίγουρα. Και άλλοι, όχι μόνο οι εντουράδες την ξέρουν, πόσο καλά λειτουργεί. Όντως, τα φρένα είναι πολύ, πολύ καλά. Μου άρεσαν παντελή. Ναι. Και στην αίσθηση και στη λειτουργία τους και το ABS. Επιβραδύνει πάρα πολύ το μηχανάκι, δεν σε φοβίζει. Δεν έχω να πω κάτι για τα φρένα. Αυτό που δεν δοκιμάσαμε, που δοκιμάσαμε με ελάχιστα, ήταν να πενεργοποιήσουμε το ABS και να το δούμε πώς λειτουργούν χωρίς ABS. Το κάναμε ελάχιστα. Τώρα, αν κάποιος το έχει το μηχανάκι και όντως και το έχει ζωρίσει, ας αφήσει από κάτω ένα σχόλιο. Έτσι δεν είναι, Παντελή? Ναι, βέβαια, να μαθαίνουμε και εμείς. Πώς λειτουργούν και όταν βγάζει το ABS. Το traction control λειτουργεί πολύ καλά. Απενεργοποιείται πλήρως. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έχουμε επιλογή από μέσα το μενού, το οποίο ό,τι θέλεις βάζεις, ό,τι θέλεις βγάζεις, όσο θέλεις βάζεις, όσο θέλεις βγάζεις. Ναι, παιδιά, όσο προχωράει η τεχνολογία, ενώ παλιά είχαμε άνοιξε, κλείσε, ενεργοποιώ, απενεργοποιώ, τώρα πλέον σου δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνεις και κατά πόσο θέλεις να ενεργοποιείς ή να απενεργοποιείς. Να περάσουμε στις αναρτήσεις, Παντελή. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε εδώ πίσω, μην το περάσετε για παγούρι. Είναι για την ανάρτηση την πίσω, για να ρυθμίζει την προφόρτιση του ελαττηρίου. Να πούμε ότι δουλεύει με άξονα το μηχανάκι και έχουν κάνει εδώ πέρα μια μαγιά
Και έχουν φτιάξει αυτό εδώ το σίδερο που βλέπεις, Αντώνη. Έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν τύπου ψαλίδι πίσω. Να δουλεύει ψαλιδωτά πίσω η ανάρτηση. Για να παρέχει μεγαλύτερη άνεση. Δεν είναι μόνο ο άξονας, δουλεύει και εδώ πέρα σαν ψαλίδι. Ανεστραμμένο περούνι μπροστά, τη σόβα. Εξαιρετικό. 200 χιλιοστά διαδρομή μπροστά πίσω έχουμε. Φουλ βύθιση και φουλ άνεση, άμα θέλουμε. Σκληραίνει κιόλας όποιος το θέλει πιο σκληρό. Έτσι. Όσον πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να σας πω εγώ στη δοκιμή, το έβαλα στο τέρμα comfort και στο τέρμα sport. Στο τέρμα comfort, όντως είχε τρελή απόσβεση. Τρελή και πήγαινε το μηχανάκι πολύ smooth. Δηλαδή, έχεις τη μέση σου, έχεις θέμα με τη μέση σου και το πάρεις. Το μηχανάκι δεν θα σε επιβαρύνει. Πολυθρονάτο, ένιωσα λες και μέσα σε στρώμα με νερό. Έτσι. Και πήγαινε τόσο καλά. Το ρίχνα επίτηδες στα φρεάτια. Όπου έβγα, το ρίχνα μέσα να δω πώς θα αντιδράσει, ρε φίλε. Ναι, αλήθεια. Παιδιά, για μένα αυτό είναι απόλαυση. Ναι, μην τα ακούσετε εκεί στην drive και δεν πας ξαναδώ στη μηχανάκια. Έτσι, αλλά το μηχανάκι πήγαινε τόσο smooth και ακόμη και από το πιο κακοτράχυλο έδαφος. Και όταν το έβαλα στην επιλογή τέρμα sport, γιατί να πούμε ότι έχει 9 στάδια, έτσι. Έχει 9 στάδια. Η ανάρτηση. Η ανάρτηση. Από το πιο comfort στο πιο σκληρό. Ναι. Το πιο sport. Από εκεί όντως άλλαξε συμπεριφορά. Έσφιξε. Έσφιξε και το έδεσε ότι και στις στροφές σου διάβαζε καλύτερα το δρόμο. Έβγαζε ένα πιο για τα κυνηγητά. Ένα πιο sport χαρακτήρα. Όσο βέβαια έτσι μπορούμε να πούμε, γιατί μπροστά έχουμε 21 ετών Σάντα. Δεν θα κάνεις τον Βαλεντίνο Ρώσο με αυτό το μηχανάκι. Έτσι είναι, φίλε. Κάνε κάποιον άλλον. Άμα έχετε γούστα, κάντε ποιον θέλετε. Κάντε ποιον θέλετε. Το ψάλι, το στάθι ψάλι μηχάνη και θα ζούμε σε κανένα δέντρο πάνω. Έτσι, ανάποδα. Να περάσουμε τώρα και στην στα θέματα που ασχολείται το κανάλι. Που ασχολείται το κανάλι και τα λέμε και δεν τα κρύβουμε. Triumph αναφέρει στο site 5,1 λίτρα τα 100. Εμείς στη δοκιμή που το κάναμε, είδαμε από 5,6 μέχρι 5,8. Δεν το ήπιαμε τελείως, γιατί το μηχανάκι δεν έχει γράψει ούτε 1000 χιλιόμετρα. Αλλά έτσι. Το πήγαμε ζωηρά. Αλλά το πήγαμε ζωηρά, μπορώ να πω. Έτσι. Και είδαμε την, μια μεικτή κατανάλωση είναι στα 5,6 με 5,8. Όντως, αν το προσέξεις λίγο και βγεις και είσαι λίγο προσεκτικός, θεωρώ 5,5 και θα είναι 5,4. Που δεν υπάρχει αυτό το νούμερο τώρα για αυτά τα κυβικά και αυτά τα κιλά. Ναι. Παλιά δεν τα ακούγαμε για ποτέ. Για ταξιδέψεις με 130, έτσι. Ναι. Αυτή που λέμε αυτή την ταχύτητα. Μπορείς να κάνεις ένα οικονομικό ταξίδι. Που παλιά δεν μπορούσες, ήξερες ότι πήρες 1200-1300 μηχανάκι, θα πληρώνεις 7 οχτάρια. 7 οχτάρια και βάλε. Στα καψίματα, ναι, ένα δεκάρι πιστεύω θα είσαι μέσα. Θα το πληρώσεις, ναι. Ναι. Αλλά τέρμα έτσι και να πέσει quick shifter και τα πάντα. Και αφού ανέφερα και το quick shifter, να το πω ότι δεν μ' άρεσε το quick shifter. Δεν το δουλέψαμε γιατί πολύ όμως, επειδή δεν το δουλέψαμε πολύ, γιατί επειδή είναι στρώνεται το μηχανάκι μας, είπανε να μην το δουλέψουμε. Πολύ. Λίγο που το δουλέψαμε, δεν μ' άρεσε οι αλλαγές που έκανε. Ήταν αρκετά τεμιλισσικών. Αυτό θα το αφήσουμε όμως με ερωτηματικό. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε μετά άμα γράψει χιλιόμετρα το μηχανάκι, αν γλυκάνει ή όχι. Όσοι το έχετε, παιδιά, και να μην το αδικήσουμε. Είδατε κάτι διαφορετικό, ναι, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω να μάθουμε κι εμείς, να μάθουν και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται. Έτσι. Συντήρηση εδώ, αυτό θέλει κάθε 16.000 χιλιόμετρα ή μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο, ό,τι έρθει πρώτο. Το μικρό σέρβις που λέμε αλλαγή λαδιών, υπολογίστε γύρω στα 140 ευρώ. Ενδεικτική τιμή, έτσι. Ναι. Μπορεί να πας σε ένα συνεργείο, να σου πάρει λίγο χαμηλότερα, να πας σε ένα άλλο, να σου πάρει λίγο. Ή να χρειάζεται κάτι άλλο το μηχανάκι. Ναι, ναι. Και να αλλάξει. Ενδεικτικά τα λέμε αυτά. Μεγάλο σέρβις πάμε στα 32.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή 16 συν 16. Στα 32.000 χιλιόμετρα θα κάνουμε και έλεγχο βαλβίδων. Το οποίο γίνεται στα 2 χρόνια αναγκαστικά. Και να πούμε για τη ρύθμιση βαλβίδων. Λάδια, φίλτρα, όλα αλλαγή, τα όλα τα υγρά. Αν θα κάνεις, αυτό το σέρβις αν έρχεται και βαλβολίνες στον άξονα. Εδώ πέρα, επειδή έχουμε άξονα, αλλάζουμε βαλβολίνες. Ναι, οι βαλβολίνες έρχονται στα 3 χρόνια ναι. Της λειτουργίας. Είμαστε στα 370-350. 350 ευρώ όλα. Θεωρώ ότι είναι από το πιο οικονομικό όσον αφορά τη συντήρηση. Συμφωνώ και εμείς από αυτά που έχουμε ακούσει. Και με αυτά που δοκιμάσαμε, όπως θα δείτε και στο άλλο το βίντεο που είδαμε, τα κορυφαία όλα τα θηρία. Την πιο φθηνή συντήρηση την έχει η Triumph. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Προβλήματα δεν μπορούμε να φέρουμε προβλήματα. Είναι καινούριο το μηχανάκι, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακούσει και κάτι, έτσι. Ναι. Αν ξέρετε εσείς κάτι να μας το πείτε, να το μάθουν εκεί ενδιαφερόμενοι. Γράψτε ένα σχολιάκι από κάτω να μάθουμε κι εμείς, να μάθουν όλοι και όλοι οι υπόλοιποι. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι η Triumph μας δίνει 3 χρόνια εγγύηση. Οπότε για τα 3 χρόνια έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Με απεριόριστα χιλιόμετρα. Αυτό, παιδιά, να το προσέχετε στις εγγυήσεις. Γιατί. Ναι, γιατί πολλές εταιρείες και στα μηχανάκια όπως και στα αυτοκίνητα. Σου λένε 3-4 ή 2 χρόνια συν 2 χρόνια επέκταση εγγύησης, αλλά έχουν όριο χιλιομέτρων. Και σου λέει, τα πάτσες, φίλε, συγγνώμη, λήξαμε. Ναι, ναι, ναι.
Οπότε να τα κοιτάτε και αυτά όταν σκοπεύετε να αγοράσετε κάτι. Και η Triumph έχει ένα άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως έχει και η BMW και η Ducati, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στην ίδια τράπεζα όλα αυτά. Ναι, πρόγραμμα Balloon έτσι λέγεται, που δίνει 33% μπροστά, 33% με δόσεις και 33% αποπληρωμή στο τέλος. Και το επιτόκιο ανέρχεται στα 4,2-4,3%. Έτσι. Είναι ένα πολύ καλό επιτόκιο, ξέρω εγώ. Και μια καλή ρύθμιση να το πάρεις. Για τις μέρες μας είναι καλό. Παλιότερα είχαμε και καλύτερα, αλλά τώρα όλα έχουν ανέβει. Για δεν τα σημερινά δεδομένα. Τώρα με 4,3 βαδίλη δεν βρίσκεις. Ναι. Παλιότερα ήταν πιο κάτω, γι' αυτό το λέω. Από την ίδια τράπεζα και το ίδιο πρόγραμμα. Ναι, ναι. Ναι, το έδιναν πιο χαμηλά. Ναι, όντως. Πάμε να το δούμε και λίγο από κοντά έτσι το καντράν. Εδώ πατάμε κάτω. Είναι κύλες στο μηχανάκι. Το κλειδί δεν μας έδειξε, ρε Παντελή. Να ξεκινήσουμε από το κλειδί και να πούμε ότι αυτή εδώ την κλειδάρα που έχει φτιάξει Triumph έχει κάνει και την εξής μαγιά. Πατάμε παρατεταμένα εδώ και ανάβει αυτό το κόκκινο λαμπάκι και αυτό είναι κλειδώνει η εντολή, η ασύρματη που εκπέμπει το κλειδί, ούτως ώστε αν έρθουν αυτοί οι καινούργοι μάγκες, κάτι μάγκες κλεφτρόνια που έχουν αισθητήρες και μπορούν να κάτσουν δίπλα σου στην καφετέρια και να διαβάσουν τι εκπέμπει το κλειδί σου και να σου κλέψουν το μηχανάκι. Εδώ η Triumph έχει κάνει αυτό το κόλπο και κλειδώνει η εκπομπή του σήματος, οπότε είσαι ασφαλής. Πάμε να δούμε και το μηχανάκι. Άνοιξε εδώ το κατράτο, εδώ έχει αλάρμ, εδώ έχει ένα κουμπάκι πίσω που σου κλειδώνει το τιμόνι όταν απεργοποιήσεις τη μηχανή, αν θες να την κλειδώσεις δηλαδή. Εδώ έχουμε flash, εδώ έχουμε το joystick το οποίο δουλεύει σταυρωτά. Από εδώ, πατώντας αυτό, θα μας πάει στα modes. Που έχουμε sport, off-road, off-road pro, το rider που φτιάχνεις ένα δικό σου πρόγραμμα όπως το θες, rain, road και γυρίζουμε στο sport. Εννοείται πως όλα υπάρχει επεμβατικότητα, πας δεξιά και σου λέει, ας πούμε συγκεκριμένα τώρα στο πρόγραμμα sport, το ABS το έχεις στο road, το map στο sport, traction control στο road, έχεις την ανάρτησή σου στο επίπεδο 1 στα 9. Να πούμε ότι η ανάρτηση ρυθμίζεται σε 9 στάδια. Πατώντας εδώ στο σπιτάκι σε βγάζει στο μενού του, στο οποίο εδώ μπορείς να ρυθμίσεις τη φωτεινότητα. Τα θέματα που έχεις στο καντράν σου είναι δύο, να τα δείξουμε κιόλας. Είναι αυτό και αυτό, πολύ μικρή διαφορά. Είναι σαν να μην άλλαξε κάτι. Θα θέλαμε ένα καλύτερο, ένα άλλο γράφημα. Έτσι είναι. Να αισθάνεσαι ότι αλλάζεις. Εντάξει, δεν μας άρεσε αυτό. Τη γλώσσα. Έτσι, πίσω. Ρυθμίσεις ημερομηνία. Shift indicator. Εδώ να σου δείχνει πότε να κάνεις αλλαγές. Rider name, να γράψεις τα στοιχεία σου δηλαδή. Πάμε. Εδώ. Riding age. Που εδώ ρυθμίζει το ABS σου, όπως είπαμε υπάρχει επιβατικότητα σε όλα, το map, το traction control πως θες να είναι επιβατικό και εδώ που λέγαμε για την ανάρτηση ότι έχει 9 στάδια από το comfort έως το sport που τη θες να τη ρυθμίσεις. Εδώ κοιτάς την πίεση ελαστικών, εδώ ρυθμίζει το dumping σου που είπαμε, που έχει 9 στάδια. Coolant, εντάξει, εδώ σου δίνει θερμοκρασία, νερό κινητήρα. Warnings, προειδοποιήσεις, τώρα εμείς πρέπει να βάλουμε και λίγο καύσιμο. Service, κάθε πότε πρέπει να κάνει service. Πάμε πίσω. Settings, εδώ έχουμε πλήρη απενεργοποίηση traction control, quick shifter, hill hold, το οποίο σου κρατάει το μηχανάκι στο φρενάρι σε ανηφόρα. Ωραίο και αυτό το δοκιμάσαμε. Και άμα θες να πενεργοποιήσεις και το ραντάρ σου να μην χτυπάει. Λοιπόν, πίσω. Από εδώ μπορείς να δεις trip 1, trip 2. Να κάνεις τα reset του, αν θες τα μηδενίσεις. Fuel status. Σου δείχνει καταναλώσεις. Πάλι βλέπουμε εδώ πέρα ότι η μέση κατανάλωση είναι κλειδωμένη στα 5,8. Αυτά είναι που κάψαμε σε όλες τις δοκιμές τώρα 3 μέρες. Έχει πολύ καλή κατανάλωση. Και να σημειώσουμε τώρα ότι το μηχανάκι στρώνει. Μόλις έγραψε τώρα 1000 χιλιόμετρα.
Πράγμα που σημαίνει όταν ανοίξει το μοτέρ, θα δούμε μια κατανάλωση μικρότερη, έτσι. Δηλαδή, γιατί ήθιστε τα μοτέρ, όταν ανοίγουν, μετά τα 5-6.000 χιλιόμετρα, 7.000 χιλιόμετρα, να καίνει λιγότερο. Δηλαδή, θα δούμε μια κατανάλωση 0.3-0.4 κάτω. Και εδώ έχουμε τη συνδεσιμότητα με το κινητό σου, που μπορείς να βλέπεις τους χάρτες, το navigation δηλαδή να εμφανίζεται στην οθόνη σου, να επιλέγεις τη μουσική σου που έχεις στο κινητό, τηλέφωνο, SMS, συνδέεται με την GoPro σου, για όσοι, επειδή μιλάμε για ένα ταξιδιάρικο μηχανάκι και κάποιοι θα χρησιμοποιείτε και GoPro να γράφετε τα ταξίδια σας, μπορείτε εδώ πέρα να ελέγχετε και την GoPro, κατεβάζοντας εννοείται την εφαρμογή της Triumph, το application, για να μπορεί να υπάρχει η συνδεσιμότητα. Εδώ έχουμε αυτόματο πιλότο. Στις δοκιμές τώρα που έκανα, πιάνει και από τα 65 χιλιόμετρα. Έλεγα για να πω. Εδώ κρατάει. Δεν το δοκίμασα παρακάτω, το λυπήθηκα. Αλλά βάζεις την έκτη σου, ανοίγεις το cruise control και από τα 65 σου κλειδώνει. Να πω και κάτι άλλο τώρα για τους ταξιδιάρηδες, γιατί αυτό το μηχανάκι είναι χιλιομετροφάγος, έτσι. Θα το πάρουν σίγουρα για να το ευχαριστηθείς, πρέπει να το ταξιδέψεις. Και στο ταξίδι δεν είναι όλα η ταχύτητα, να πεις πρέπει να φτάσω γρήγορα εκεί, πρέπει να φτάσεις εκεί απολαυστικά, με λίγα χιλιόμετρα να απολαύσεις το τοπίο. Αν ανοίξεις το cruise control σου και το, στα 85 χιλιόμετρα, το κλειδώσεις δηλαδή εκεί, η κατανάλωση που βλέπεις, αυτό που είδα εγώ παιδιά χθες, ήταν 3,9 με 4. Εντάξει, τσάμπα έτσι. Θα μου πεις αν τον υπέρνω λεωφορείο, σας ξαναλέω. Δεν είναι όλη η ταχύτητα. Και να πω ότι απενεργοποιείται με ένα απλό πάτημα του φρένου ή του συμπλέκτη, έχουμε απενεργοποίηση του cruise control. Έχουμε θερμαινόμενα grip. Πατώντας εδώ, έτσι μας δίνει και στην οθόνη. Κοίτα από εκεί. Ανάψε εδώ η ένδειξη. Έτσι, τρία στάδια. Η προφόρτηση έχει δύο στάδια. Έτσι, τώρα μας γράφει 1 συν 1, στο 2 θα σου γράψει συν 2. Αυτή είναι η κοινή μαγιά, για εμάς που είμαστε λίγο πιο χαμηλό ανάστημα, έτσι, να το κάνουμε προφόρτηση αντιδίου και να το πατάμε λίγο γαλύτερα. Σωστός. Εδώ έχουμε πριζάκι, πρίζα φόρτισης. Ομοίως έχουμε και πίσω, που σπάνια το βλέπουμε αυτό. Θα προτιμούσαμε να έχει ένα USB. Ή τουλάχιστον και ένα USB. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, πάμε, πώς. Εδώ, like. Και πού είστε. Ναι. Κάτσε, έχουμε κι άλλα. Μια κοινοποίηση. Να μην το δουν άλλα φιλαράκια. Βέβαια. Κάντε καμιά κοινοποίηση, να δουν κι άλλα φιλαράκια. Είναι... Μια εγγραφή στο κανάλι. Είναι κρίμα τέτοιο θηρίο. Ναι. Στείλτε το να το δουν κι άλλοι. Έτσι. Και να μην ξεχνάτε, να καβαλάτε και να χαμογελάτε. Για χαρά.